Και επιστρέφουμε με ένα άλλο θέμα, ένα θέμα πραγματικά που το θεωρώ πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολύ και απαραίτητο μάλλον να δώσουμε έτσι κάποιες πληροφορίες. Έχουμε εδώ κοντά μας τον κύριο Γιώργο Κατσόνη, ιατρό, ομοιοπαθητική, σύμβουλο κυθαρικής ιατρικής. Σας χαιρετώ. Καλώς ήρθατε στο Ζήσε Το. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαρά μας πραγματικά. Θα κατευθυνθούμε σε ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο. Ναι. Καρκίνος και η διατροφή όσον αφορά τον καρκίνο. Ναι. Βασικά σε αυτό το λίγο χρόνο που έχουμε μπροστά μας θα μιλήσουμε για τη διατροφή περισσότερο για παρά για τον ίδιο τον καρκίνο. Το θέμα του καρκίνου είναι ένα τεράστιο θέμα, πολύ πολυσύνθετο θέμα ο καρκίνος. Έτσι είναι. Γιατί όμως αυξάνονται, γιατί θεωρείτε όμως ότι αυξάνονται τα κρούσματα καρκίνου το τελευταίο διάστημα? Γιατί μόνο για αύξηση ακούμε συνεχώς. Ναι, δυστυχώς ναι. Διότι αναφέρονται κάποιες στατιστικές που μιλούν για μέχρι και 2.500-3.000 καινούργια κρούσματα καρκίνου στην Κύπρο. Ένα μικρό νησί, να έχουμε τέτοια νούμερα, είναι αξιοπερίεργο. Βέβαια, υπάρχουν οι συνθήκες δυστυχώς που ευνοούν την ανάπτυξη του καρκίνου. Είναι η κακή μας διατροφή, είναι τα πολλά χημικά φάρμακα δυστυχώς που σήμερα οι άνθρωποι παίρνουν εύκολα, είτε από μόνοι τους, είτε γιατί έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας. Είναι βέβαια και άλλοι παράγοντες που αν έμπαινα να τους θίξω για αυτούς θα θεωρούμουν πολύ αιρετικός στον χώρο της ιατρικής και προτιμώ να μην πω περισσότερα. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες, ακόμα και τα καυσαέρια που αναπνέουμε σε μια πόλη που ζούμε είναι δυνητικά καρκινογόνοι παράγοντες. Επίσης η τροφή μας σήμερα είναι γεμάτη από χημικά. Έχουν μπει στη διατροφή 10.000 χημικές ουσίες. Δηλαδή, άρα μπορεί να ευκολύνθηκαν τα πράγματα σήμερα γενικότερα στη ζωή μας, η διακίνησή μας, ο τρόπος που μπορούμε να πάρουμε εύκολα τροφή κτλ. Ναι, αλλά αυξήθηκαν οι κίνδυνοι όσον αφορά την υγεία μας. Ακριβώς. Μέσα στα τελευταία 50 χρόνια έχουν γίνει τέτοιες αλλαγές στη διατροφή μας, όσο δεν έγιναν τα προηγούμενα 1 εκατομμύριο χρόνια. Τα τελευταία 50 χρόνια οι αλλαγές είναι τεράστιες και ο οργανισμός δεν προλαβαίνει να τις αφομοιώσει. Και γι' αυτό μπερδεύεται. Ναι. Και κάποια κύτταρα μετατρέπονται σε καρκινογόνα. Ποια θα είναι η δικιά μας αντίδραση, αν θέλουμε να πάμε κόντρα σε όλο αυτό που συμβαίνει, τι μπορούμε να κάνουμε? Ειδικά στο θέμα της διατροφής, η δική μου συμβουλή για το μέλλον στον χώρο της διατροφής είναι να στραφούμε στο παρελθόν. Δηλαδή, να αναζητήσουμε τι έτρωγαν οι παππούδες μας. Εκεί πρέπει να πάμε τελικά. Να τραφούμε με τις τροφές που μας έδωσε η φύση και όχι τις τροφές που κατασκευάζουν για μας οι έμποροι. Διότι στο θέμα της διατροφής σήμερα υπάρχει πάρα πολύ εμπόριο. Λέμε εμπόριο με την ασθένεια, εμπόριο στη διατροφή. Δυστυχώς. Άρα επιστρέφουμε όμως στην ουσία στη μεσογειακή διατροφή. Τι είναι η μεσογειακή διατροφή? Αυτό που μας δίνει η φύση της Μεσογείου. Τα λαχανικά μας, τα χόρτα μας, τα φρούτα μας, τους ξηρούς μας καρπούς, τα όσπρια μας. Ψάρι. Εκεί, και το ψάρι για όσους είναι κρυοφάγοι. Εκεί πρέπει να στραφούμε. Κρέας. Το κρέας, η δική μου προσωπική άποψη, επειδή και εγώ είμαι 30 χρόνια χορτοφάγος, είναι ότι πρέπει να τρώμε λιγότερο κρέας. Βέβαια, βλέπετε ότι και σε πολλές ασθένειες, όταν οι άνθρωποι αρρωστήσουν, οι γιατροί συνήθως λένε πρέπει να μειώσεις τα κρέατα. Όταν κλείνουν οι αρτηρίες, πρέπει να μειώσεις τα κρέατα. Άρα λοιπόν, δεν πρέπει να φτάσουμε να αρρωστήσουμε για να ακούσουμε τις συμβολές άλλων να μειώσουμε τα κρέατα. Πρέπει να μειώσουμε τα κρέατα. Δυστυχώς στην Κύπρο, από την εποχή της δεκαετίας του 60, που τρώγαμε μια φορά την εβδομάδα κρέας και την εποχή των παππούδων μας που έτρωγαν κρέας κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα, περάσαμε στην εποχή τα τελευταία 40 χρόνια που πολλοί άνθρωποι στην Κύπρο τρώνε κρέας κάθε μέρα. Αυτό έχει αναστατώσει τον οργανισμό. Δεν γίνεται έτσι. Τώρα για έναν καρκινοπαθή τι θα συστήνατε, δηλαδή η καθημερινότητα του όσον αφορά τη διατροφή? Ναι, η καθημερινότητα του καρκινοπαθή όσον αφορά τη διατροφή είναι κάθε τι που προσπαθεί, που θα βάλει στο στόμα του, να σκέφτεται πρώτα αν αυτό το πράγμα είναι καλό για τον οργανισμό του. Αν αυτό που θα βάλει στο στόμα του θα κάνει ευτυχισμένα τα κύτταρά του ή αν θα τα κάνει δυστυχισμένα. Τα διάφορα συντηρημένα τρόφιμα
κονσέρβες και όλα τα συντηρημένα, για να μην λέω κατηγορίες που έρχεται fast πάλι food το εμπόριο. Και τα fast food και αλλαντικά και συντηρημένα τρόφιμα, τα πολλά τηγανιτά, τα πολλά κρέατα που είπα πριν, τα αναψυχτικά δυστυχώς, γεμάτα χρώματα, γεμάτα συντηρητικά, γεμάτα ζάχαρη, η πολλή ζάχαρη. Όλοι σήμερα καταναλώνουμε γλυκά, σοκολάτες. Όλα αυτά όμως κάνουν τα κύτταρά μας δυστυχισμένα και οδηγούν σε ασθένειες. Και όταν αρρωστήσουμε, έχουμε ήδη έναν καρκίνο, όλα αυτά δυστυχώς πρέπει να τα βγάλουμε από τη διατροφή μας ή να τα χρησιμοποιούμε με μέτρο, με πολύ πολύ μέτρο. Τώρα εντάξει, η διατροφή μας, δεν ξέρω αν καμιά φορά μας προκαλεί άλλα θέματα ψυχολογικά, τα οποία μπορεί να μην τα λαμβάνουμε υπόψη. Δηλαδή, μπορεί και ψυχολογικά καμιά φορά να μην είμαστε καλά. Ναι. Και να μην ξέρουμε ότι και σε αυτόν τον τομέα παίζει πάλι ρόλο η διατροφή. Ναι, εδώ είναι και ένας φαύλος κύκλος. Κάποιοι μπορεί να μην είναι καλά ψυχολογικά για άλλους λόγους και να το ρίχνουν στο φαγητό. Ναι. Κάποιοι τρώνε πολύ φαγητό, δεν νιώθουν καλά μετά με το σώμα τους, επηρεάζονται ψυχολογικά. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Γενικά πρέπει να απλοποιήσουμε τη διατροφή μας. Γι' αυτό είπα πριν, επιστροφή στο παρελθόν. Πρέπει να απλοποιηθεί η διατροφή για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερο επίπεδο υγείας. Πηγαίνοντας πλέον σε σούπερ μάρκετ, σε φρουταρίες κτλ., βρίσκουμε πλέον όλες τις εποχές τα πάντα. Ακριβώς. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, φαντάζομαι, και σε αυτό. Δηλαδή, και σε αυτό. Η φρούτα, λογικά πρέπει να πηγαίνουμε και να παίρνουμε στα χέρια μας ό,τι παράγεται τη συγκεκριμένη περίοδο, εποχή. Σωστό. Αν όλοι μας ακολουθούσαμε αυτό το πράγμα, δεν θα αναγκάζοντας σε εισαγωγικά η παραγωγή να παράγουν ντομάτες το χειμώνα. Γιατί να παράξουμε ντομάτες το χειμώνα? Θα φάμε όλα τα άλλα λαχανικά. Τώρα είναι μια εποχή γεμάτη λαχανικά. Μάλιστα. Από μαϊντανούς, κόλιαντρους, σπανάχι, μπρόκολο, κουνουπίδι, κραμπί, τα πάντα, ας πούμε, υπάρχουν αυτή την εποχή. Άρα γιατί πρέπει να φάμε ντομάτα? Μπορούμε να πάρουμε όλες τις βιταμίνες που χρειαζόμαστε από τα υπόλοιπα λαχανικά. Δεν είναι απαραίτητη η ντομάτα ή το αγκουράκι το χειμώνα. Γιατί? Θα το φάμε στην εποχή του. Άρα λοιπόν οι καρκινοπαθείς πρέπει να στραφούν σε αυτά τα πολλά πράσινα φυλλώδη λαχανικά, τα φρούτα, αλλά και τα όσπρια, οι ξηροί καρποί, κάποιοι σπόροι όπως ο λιναρόσπορος, είναι μια εξαιρετική τροφή γιατί έχει πολλά ωφέλιμα, ωμέγα 3 λιπαρά, ωμέγα λιπαρά οξέα, έχει μέσα φυτικές ίνες και πρωτεΐνες ακόμα. Βέβαια, επειδή ανέφερα τον λιναρόσπορο, είναι καλό να πω ότι για όσους δεν τον ξέρουν, είναι ένας μικρός σπόρος, τον βρίσκουν στα σούπερ μάρκετ και μπορεί να τον αλέθουν, αλλά πρέπει να τον χρησιμοποιούν άμεσα. Δεν πρέπει να τον αποθηκεύουν, διότι μπορεί να οξυδωθεί, να τα αγκέψει, που λέμε στα κυπριακά. Μπορεί να αλέσουν μια κουταλιά λιναρόσπορο, να το προσθέσουν σε ένα φαγητό που τρώνε και με αυτόν τον τρόπο προσφέρουν πάρα πολλά στον εαυτό τους, στην υγεία τους. Από ξηρούς καρπούς τα καρύδια είναι μια εξαιρετική αντικαρκινική τροφή. Από τα όσπρια, το λουβίν, το περιφρονημένο λουβίν, το κυπριακό, έχει πάρα πολλές ουσίες, ωφέλιμες, πέρα από πρωτεΐνες, αλλά έχει και, ναι, και αντικαρκινικές ουσίες. Βεβαίως, ιδίως το κυπριακό λουβί, να το συνδυάσουμε με τα λάχανα που όπως το μαγειρεύουμε πάντα. Βασιλικό φαΐ, εγώ έτσι το βλέπω. Και μια πλούσια σαλάτα. Βεβαίως, εμείς την Κυριακή μπορεί να τρώμε λουβί σπίτι μας, γιατί όχι. Τι άλλο? Εγώ νομίζω ότι φτάσεις μπεις σε τούτο στους ρυθμούς και πεις ότι αποφασίζω να αλλάξω τη διατροφή μου, τελικά βρίσκεις. Βεβαίως βρίσκεις. Μπαίνεις, γίνεται ρουτίνα απλά. Ναι, κάποτε μας έλεγαν εμάς που είμαστε χορτοφάγοι, μα τι τρώτε. Να έρθουν να δουν. Υπάρχει μια τεράστια ποικιλία. Οι χορτοφάγοι τρώνε γλυκά, αλλά τα γλυκά τους βλάφτουν. Εντάξει. Πρέπει να τα αποφύγουν τα γλυκά. Και ιδίως οι καρκινοπαθείς, για να επανερχόμαστε στο θέμα, δεν μπορούν να τρώνε ζάχαρη οι καρκινοπαθείς. Θα πάρουν γλυκόζι από τα φρούτα. Να σας ρωτήσω κάτι για τη σόγια, τι έχετε να μας πείτε? Η σόγια είναι μια φυλεγόμενη τροφή.
αρχικά δόθηκε μια μεγάλη σημασία στη σόγια. Mm-hmm. Μετά διαβάζω και εγώ ότι είναι μια τροφή που τελικά προοριζόταν για ζώα περισσότερο. Δηλαδή οι πρωτεΐνες της σόγιας είναι πιο καλά αφομοιώσιμες από ζωικούς οργανισμούς παρά από εμάς. Κάποιοι έγραψαν κιόλας ότι υπήρχε μια περίοδο υπερπαραγωγής σόγιας και την προώθησαν και στους ανθρώπους. Δεν είμαι σίγουρος για αυτά που λέω, αλλά εντάξει, δεν είναι κάτι που εγώ το συνηθίζω να τρώω συχνά. Μπορεί όμως κάποιος να το αντικαταστήσει το κρέας με σόγια μερικές φορές. Ακούμε πολλές φορές ότι οι καρκινοπαθείς χρειάζονται αλκαλική διατροφή. Ποια είναι αυτή η διατροφή? Ναι, η αλκαλική διατροφή επιτυχάνεται, η αλκαλοποίηση του αίματος μας επιτυχάνεται ακριβώς με τις αλκαλικές τροφές. Οι αλκαλικές τροφές είναι αυτά που έλεγα πριν. Δηλαδή όλα μας τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, τα όσπρια, οι ξηροί καρποί, όλα αυτά που μας δίνει η φύση, στην ουσία είναι τροφές αλκαλικές. Περισσότερο τα λαχανικά παρά τα φρούτα. Είναι πιο αλκαλικά τα λαχανικά παρά τα φρούτα. Επομένως, πάντα στη διατροφή του καρκινοπαθούς πρέπει να υπάρχουν καθημερινά πράσινα φυλλώδη λαχανικά. Ακόμη και χυμή από λαχανικά. Ό,τι έχει εποχή, μπορεί κάποιοι να κάνουν χυμό με καρότο και παντζάρι, για παράδειγμα, και μπορεί να βάλουν και λίγο μήλο για να πάρει πιο γλυκιά γεύση. Όλα αυτά είναι αλκαλικές τροφές, δηλαδή ανεβάζουν το pH του αίματος, που πρέπει να είναι γύρω στο 7,4, αν θυμάμαι καλά τα νούμερα. Ενώ δυστυχώς τα κρέατα, τα τηγανιτά, κονσέρβες, αλαντικά, τηγανιτά, όλα αυτά είναι όξινες τροφές. Αυτές είναι οι όξινες τροφές. Ναι, τα αναψυχτικά. Δυστυχώς, όταν πιείς ένα μαύρο αναψυχτικό, το pH του είναι 3. Ενώ πρέπει να είναι 7,4. Ο οργανισμός πρέπει αυτό το 3 που μπήκε μέσα του να το κάνει 7,4. Άρα πρέπει να αφαιρέσει ουσίες, υλικά, ασβέστιο από τα κόκκαλα για παράδειγμα, για να μπορέσει να εξισορροπήσει το pH. Άρα πώς παθαίνουν οι άνθρωποι οστεοπόρωση? Πίνοντας αναψυχτικά που το pH τους είναι πολύ χαμηλό. Άρα αφαιρείται ασβέστιο από τα κόκκαλα. Δεν είναι έτσι τυχαία που παθαίνουν οι άνθρωποι οστεοπόρωση. Έτσι ξαφνικά έχω οστεοπόρωση. Είναι θέμα διατροφής πάλι. Πρέπει να στραφούμε στη φύση, να στραφούμε, να απλοποιήσουμε τη διατροφή μας. Σκεφτόμουν σήμερα, αν δηλαδή αφαιρέσουμε, όπως το ονομάζω εγώ, τα σκουπίδια από ένα σούπερ μάρκετ, τι θα μείνει τελικά? Δηλαδή πόσα ράφια θα αδειάσουν αν αφαιρέσουμε τα σκουπίδια από ένα σούπερ μάρκετ? Έχετε δει ανθρώπους έτσι? Δεν μιλούμε για νεαρά άτομα, πιο μεγάλης ηλικίας που ξαφνικά αποφασίζουν να αλλάξουν τη διατροφή τους και βλέπετε ότι κρατούν σταθερά, να υπάρχει μια σταθερότητα σε αυτή την απόφαση. Το έχετε δει? Εντάξει, δεν έχω στατιστικές πάνω σε αυτό, αλλά... Όχι, αν υπάρχει θέληση, θέλω να ξέρω, αν ο κόσμος αποφασίζει το κάνει αυτό το πράγμα. Ναι, δυστυχώς, Βασιλική. Οι άνθρωποι πολλές φορές μπαίνουν σε αυτό που λες και έχουν και τη θέληση όταν αρρωστήσουν. Το θέμα είναι να το κάνουμε αυτό πριν να αρρωστήσουμε. Να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας προς αυτή την κατεύθυνση. Και κάνουμε σαν κίνημα ζωής Κύπρου, στο οποίο συμμετέχω, κάνουμε επισκέψεις σε σχολεία που κάνουμε απλό τρόπο έτσι για τα παιδιά. Προσπαθούμε να τους δείξουμε τι τρώνε τα ζώα, τι τρώει ο άνθρωπος, τι πρέπει να τρώει ο άνθρωπος. Να τους διδάξουμε την αξία των βιταμινών που υπάρχουν στα χόρτα, τα φρούτα, τα λαχανικά. Και τα παιδιά ανταποκρίνονται πάρα πολύ καλά σε αυτά τα θέματα. Χρειάζεται περισσότερη όμως εκπαίδευση στα σχολεία για να γλιτώσουν τα μωρά, τα παιδιά, από όλα τα σκουπίδια και τη διαφήμιση που επιτρέπεται για όλα αυτά τα σκουπίδια. Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή που έχουμε ένα πληθώρα προϊόντων, ναι, και κατεβαίνουν συνεχώς καινούργια, και είναι δύσκολο πλέον να βάλεις τα παιδιά σε μια διαδικασία, γιατί επηρεάζονται από τα παιδιά που είναι τους φίλους τους και τα λοιπά, το περιβάλλον τους, αλλά οφείλουμε να προσπαθήσουμε. Είναι αυτό που έλεγα, ότι σήμερα στη σημερινή εποχή το εμπόριο, η επιχειρηματικότητα έχει τεθεί πάνω από την υγεία των ανθρώπων, πάνω από την υγεία των παιδιών, και είναι κρίμα. Έτσι. Είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Διάβαζα για, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα, γιατί διάβαζα ένα βιβλίο που γράφτηκε πριν 15 χρόνια, που έλεγε για ένα μεγάλο μολ στην Αμερική, που στην είσοδό του έχει μια πινακίδα που λέει, στο χώρο που μπαίνετε,
μπορεί να υπάρχουν προϊόντα που περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες. Το έγραφε σαν προειδοποίηση για να καλύπτονται νομικά βέβαια. Ναι. Αλλά θέλω να πω πού καταντήσαμε έτσι να υπάρχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες στα τρόφιμα και ένα σωρό άλλα πράγματα που κατεβάζουμε στο στόμα μας, στο στομάχι μας. Αλλά αυτό να επιτρέπεται. Έγινε εισβολή αυτής της κατάστασης με ομαλόν τρόπο και μας, πώς να το πω, το διοχέτευσα με τρόπο και ευγένεια προς τον κόσμο, ούτως ώστε να το δεχτεί και να το θεωρεί φυσιολογικό, δυστυχώς. Ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Το μήνυμα που μας δίνετε σήμερα είναι ότι επιστρέφουμε πίσω, ότι σκεφτόμαστε πώς τρεφόταν ο κόσμος σε παλαιότερα χρόνια. Απλοποίηση της διατροφής και να βγάλουμε από τη διατροφή μας τη ζάχαρη και τα σκουπίδια, όπως το ονομάζω, που είναι εύκολο να τα γνωρίσουμε στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εδώ σας παρουσία. Να είστε καλά. Εμείς πρέπει να πάμε να δούμε τι καιρό θα μας κάνει αυτές τις μέρες για να ξέρουμε να προετοιμαζόμαστε κατάλληλα.